Κληρονόμησαν ακίνητα από τους παππούδες και τους πατεράδες τους. Έχτισαν με πολύ κόπο και υδρότα. Ανταποκρινόμενοι μάλιστα σε παλαιότερη νομοθετική ρύθμιση του 1993, πλήρωσαν στο Δήμο για την εξαγορά των φερόμενων ως καταπατημένων εκτάσεων, μιας και πριν από πολλές δεκαετίες το ελληνικό δημόσιο παραχώρησε τα ίδια αγροτοκτήματα πρώτα στην κοινότητα Λικαρνασσού και μετά στην Πρόνοια και σε πρόσφυγες που ήρθαν εδώ από τη Μικρά Ασία. Ωστόσο, δεν θεωρούνται νόμιμοι ιδιοκτήτες αφού δεν έχουν έγκυρους τίτλους ιδιοκτησίας στα χέρια τους. Αυτό θα γίνει μόλις τώρα για 70 οικογένειες στη Νέα Λικαρνασσό, μέσω απόφασης που έλαβε ομόφωνα χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας ένα πρώτο βήμα για τη λύση του διαχρονικού γόρδιου δεσμού με τις αμφιλεγόμενες εκτάσεις στις προσφυγικές περιοχές της πόλης. Να μας κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση ότι αυτοί θα πληρώσουν το μηχανικό και αυτοί τον συμβολιογράφο όταν θα έρθει η ώρα του συμβολέου και θα δώσουμε εμείς. Την εντολή, ο Δήμος θα δώσει την εντολή στο μηχανικό της αρεστίας τους να κάνει την τακτοποίηση. Και κατόπιν αυτού θα μπορέσουν να γίνουν και τα συμβόλαια. Ερχόμαστε ουσιαστικά σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κλείσουμε μια κρεμότητα η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες όπως σας είπα, με το να συνάψουμε τις συμβάσεις αυτές που προβλέπεται έτσι ώστε οι άνθρωποι ουσιαστικά που επί της ουσίας κατοικούν εδώ και πολλά χρόνια εκεί να έχουν και το συγκεκριμένο ακίνητο που κατοικούν ως ιδιοκτησιακό στοιχείο. Για ένα πρώτο σημαντικό αλλά μικρό βήμα έκαναν λόγο οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που τόνισαν την ανάγκη για εξεύρεση συνολικής λύσης ώστε να λήξει η ομοιρία εκατοντάδων οικογενειών που δεν είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του 1993 και θεωρούνται καταπατητές από τον Δήμο Ηρακλείου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία να λύσουμε συνολικά το πρόβλημα και όχι μόνο στην περιοχή του κληροτεμαχίου 2-3-2-4 που είναι πέριξ του Ηρωδότη. Οι δημότες που έχουν πληρώσει θα πληρώσουν τώρα και μηχανικό για την τακτοποίηση, θα πληρώσουν και συμβολαιογράφο για να τακτοποιηθεί το οικόπεδο όμως στο όνομα του Δήμου. Και μετά ο Δήμος ως ιδιοκτήτης θα μπορεί να το μεταβιβάσει. Νομίζω ότι μετά από 100 χρόνια αυτό το θέμα πρέπει επιτέλους να κλείσει. Πρέπει να κλείσει με ένα έντιμο τρόπο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγωνία των συμπολιτών μας στην Άλλη Καρνασσό για δίκαιη επίλυση του θέματος είναι προς όφελος και του Δήμου Ηρακλείου και της κοινωνίας και των πολιτών. Πρέπει να λήξει, σαφώς με απόλυτο σεβασμό απέναντι στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες στο Δήμο Ηρακλείου και στην Δημοτική Περιουσία. Ενδεικτικά του αλαλούμ με τις προσφυγικές ιδιοκτησίες στην Αλικαρνασσό είναι τα σκηνικά για γέλια και κλάματα που αποκαλύπτονται στο πλαίσιο της κτηματογράφησης. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί μεγάλο οικόπεδο επί της Ικάρου, το οποίο έχουν δηλώσει στο κτηματολόγιο ο Δήμος Ηρακλείου και 200 ιδιώτες. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει τάξη και είναι και η ώρα που πρέπει να μπει τάξη με αφορμή το κτηματολόγιο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αλικαρνασσό. Όπως γνωστοποίησε ο αντιδήμαρχος Μανώλης Βασιλάκης, μόλις εγκριθεί τυπικά από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, θα ξεκινήσει αναπερίπτωση η διευθέτηση του ιδιοκτησιακού και τις 70 οικογένειες.